υπήρχε μια δήλωση ενό συναδέλφου του, του κυρίου, Συρίγου, του κυρίου Συρίγου α, από προχθέ, ο οποίο είναι διεθνολόγο, είναι υπουργό τη κυβέρνηση και είπε ότι καλό είναι. Αν να πάρουν πλοία, πλοία με συγχωρείτε, αεροπλάνα οι Τούρκοι, να πάρουν τα, τα F-16 από του Αμερικάνου. Αντί να πάρουν είτε από Κινέζου, είτε από Ρώσου ή κάπου αλλού, γιατί έτσι, όπω είπε, και καλύτερο έλεγχο θα υπάρχει. Φαντάζομαι ότι είναι ότι οι Έλληνε πιλότοι ξέρουν τα F-16 και επίση είπε ότι ο κύριο Μενέντε, όπω έχει πει, όπω τουλάχιστον είπε ο ίδιο, ότι αν τα πάρουν δεν θα επιτεθούν σε εμά. Όπω αντιλαμβάνεστε, αυτό ακυρώνει τη στρατηγική τη χώρα μα. Ακόμα και η ομογένεια έχει αντιδράσει εδώ μέσω του Όπεν, η ομογενεί που είναι στην Αμερική. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργό και λέει από το Κογκρέσο ότι εμεί ουσιαστικά καλούμε να μην δώσετε τα F-16 στου Τούρκου, πώ έχετε αυτή τη δηλώση τώρα. Η στρατηγική τη κυβέρνηση, κύριε Σιαδήμα, είναι ξεκάθαρη είναι μια γραμμή η οποία λέει ότι δεν μπορεί να δίνουν συμμαχικέ χώρε στην Τουρκία οπλισμό τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιου είδου απειλέ. Είναι καθαρή στάση, την έχει εκφράσει ο Πρωθυπουργό, την εκφράζουμε καθημερινά. Ο κ. Συρίγο ε, είναι υφυπουργό παιδεία, έκανε μια ανάλυση ω ένα άνθρωπο που γνωρίζει τα διεθνή θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά. Διάβασα προσεκτικά τη δήλωσή του. Ουσιαστικά μιλάει για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ότι θα πρέπει να. ή ήταν εκτό γραμμή. Όχι, θα είμαι σαφή. Ναι. Ότι, ότι ουσιαστικά η εκτο γραμμη οχι ειμαι σαφη οτι ουσιαστικα η τουρκια θα πρέπει να παραμείνει στο δυτικό κόσμο, να μην φύγει προ Ανατολά και σε περιπέτειε άλλε. Δεν λέει όμω ακριβώ ότι πρέπει να πάρει τα f 16 τώρα και με αυτού του όρου. Λέει ότι θα τα πάρει κάποια στιγμή, κύριε καλό, Δηλαδή ουσιαστικά, αν αποκωδικοποιώ σωστά τον συνάδελφο λέει, ίσως με έναν άστοχο κάπως τρόπο, αλλά λέει ότι η Τουρκία καλό θα είναι να αλλάξει γραμμή, να μην είναι επιθετική, ώστε να παραμείνει στο δυτικό κόσμο. Αυτό είναι η αποκωδικοποίηση, έτσι όπως εγώ τουλάχιστον... Ναι, ήταν μπαλαμένη. εκτός γραμμής, είπε... κύριε Μαρκόπουλα, ήταν εκτός γραμμής, γιατί ξεκίνησα την τοποθέτησή σα για αυτό το ζήτημα, λέγοντας ότι η γραμμή της κυβέρνηση είναι συγκεκριμένη. Ήταν ο κύριο Σιρήγο εκτό γραμμή. Η γραμμή τη κυβέρνηση είναι διαπραγμάτευτη, εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό. Όσο η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία απειλεί, θα πρέπει να αποτραπεί να πάρει εργαλεία απειλή κατά τη χώρα. Είναι ξεκάθαρη η στρατηγική τη κυβέρνηση και η γραμμή την οποία εκφράζει ο Πρωθυπουργό και η οποία εμά μα καλύπτει απόλυτα. Η γραμμή λοιπόν του κυρίου Σου Σουρέγου. Εγώ είπα, νομίζω ότι μίλησε για κάτι πιο μακροπρόθεσμο, για και κάτι στρατηγικά σε θα... βάθο. Για θα... να αλλάξει η ρητορική και να παραμείνει σε κάποιον. Για δίνει πάτημα όταν βγαίνει ένα βουλευτή και υπουργό τη κυβέρνηση και λέει Άστο μακροπρόθεσμα, ξέρετε, συγκεκριμένε λέξει. Καλύτερα να πάρουν τα F-16. Όταν η γραμμή τη κυβέρνηση, όπω είπατε και ο Ιωτήριο Κώστα. Εγώ νομίζω ότι μιλάει και πιο γονός... για κάτι σε βάθο και όχι για κάτι άμεσο. Ξέρουμε ότι η προσπάθεια τη κυβέρνηση είναι να μην εξοπλιστεί η Τουρκία τώρα, ιδιαίτερα που ακούμε κάτι εξωφρενικέ εκτελέσει βάρο τη χώρα μα. Κοιτάξτε, η δήλωση αυτή καθ' είναι απαράδεκτη. Και σε σχέση με το κλίμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε σχέση με την Τουρκία, τα καθημερινά, θα έρθουμε νύχτα, θα έρθουμε, ξέρω εγώ, το χάραμα. Ε, τη φιλοπόλεμη ρητορική που έχει η κυβέρνηση Ερδογάν, αλλά και η αντιπολίτευση. Το ερώτημα που αντικειμενικά υπάρχει είναι γιατί να γίνει μια τέτοια δήλωση αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα, το γεγονό ότι είπε μακροπρόθεσμα σε βάθο χρόνου. Ε, θυμάμαι ότι τον Κέννη που λέει ότι μακροπρόθεσμα όλοι θα είμαστε νεκροί. Ε, Είπατε δηλαδή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι λαγό τη κυβέρνηση. Ο κύριο δηλαδή, Συρίγος και εκείνο εξέδωσε χθε μια ανακοίνωση στα social media. Στα, στην οποία λέει ότι λαγό είναι ο κύριο ο κύριος Τσίπρα. Μα εδώ το θέμα είναι αρκετά απλό και απαντάει με, τον, με έναν τρόπο στο γιατί ο κύριο Συνήγο να κάνει αυτή τη δήλωση. Κάνει τέτοιε δηλώσει. Εδώ είχε κάνει για το Πολυτεχνείο μέσα στη Βουλή. Αλλά ε, γιατί να κάνει αυτή τη δήλωση. Και δεύτερο, γιατί δεν έχει αντιδράσει επίσημα η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν αντιδράσει επίσημα, πά να πει ότι καλύπτει ως λαγό αυτό λέει Μα, η ανακοίνωση. Μα, εσείς δεν ψηφίσατε του εξοπλισμού ε, τη χώρα, ε, κύριε Βίτσα. Ε, δεν ψηφίσατε του εξοπλισμού τώρα, κύριε Λέω, καλύπτει όχι λαό. Δεν το λέω για εσά προσωπικά. Είναι... Μα κάνετε μαθήματα πατριωτισμού που δεν ψηφίσατε του εξοπλισμού. Κάνουμε καν, κανένα, σχώρα. μάθημα. Εμεί σε κανένα δεν κάνουμε μάθημα. Και δεν αναφέρομαι και πάλι σε εσά που πάντα ξέρετε την εκτίμηση. Αλλά ο... αλλήλω. Κανεί δηλαδή... δεν κάνει σε κανένα μάθημα. Γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση από την κυβέρνηση για αυτό το θέμα. Μα σα είπα, αν διαβάσετε δήλωση, θα δείτε τι ακριβώ έχει Αυτή δήλωση, ούτε ο κύριο Ιρήκο στη δεύτερη δήλωση την ανασκευάζει. Και βέβαια τι να ανασκευάζει, να πει Δεν ήθελα να πω αυτό. Ε, να έλεγες αυτό που ήθελε. Ούτε ε, η Νέα Δημοκρατία. Εγώ που είμαι ενάντια σε ένα κυνήγι εξοπλισμών, γιατί ε, το μοναδικό πράγμα που κάνει το κυνήγι των εξοπλισμών, θα έλεγε κανένα ότι ολοκληρώνει την λεκτική ε, ένταση. Αλλά βεβαίω η Ελλάδα πρέπει να εξοπλιστεί και απαντώντα στο ζήτημα που βάλατε εμείς στην Επιτροπή Εξοπλισμών ψηφίζουμε τα περισσότερα εξοπλιστικά προγράμματα, ιδιαίτερα την προηγούμενη τριετία από τα 16 μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα που έφερε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα 15, δηλαδή με εξαίρεση τα Ραφάλ, ήταν δική μας πρωτοβουλίας, δικού μας προχωρήματος, δική μας ναι, Άρα... τα... τα ραφάλκι Μπελαρά έχουν υπογραφεί, κύριε αυτή Βίτσα. Η ιστορία... τώρα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα μην Αυτή μη, μη η ιστορία, τέλος πάντων, μέσω της οποίας αφισβητείται η, ο πατριωτισμός της αριστεράς, ενώ Μα δεν τα σε ψητήσατε. όλη την ιστορία έχει φανεί ότι η αριστερά βρέθηκε πρώτη στους αγώνες του ελληνικού λαού. Δεν θέλω να μπαίνω στα ιστορικά, εάν το ένα το άλλο. Λειτουργένε για και στον κύριο Νικολάου για να κάνουμε ένα Αυτό είναι πρωτοκύτρο. το ζήτημα. Άρα, εν κατακλείδη, μια παράδεκτη δήλωση, η οποία θα πρέπει γρήγορα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αποσυρθεί. Βεβαίω οι Τούρκοι θα την αξιοποιήσουν. Θα την κάνουν επαντιαίρα οι Τούρκοι. Θα την αξιοποιήσουν. Εδώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Νικολάου. Κοιτάξτε, καταρχά, τέτοια δηλώσει δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε από στελέχη τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση και εκλεγμένου βουλευτέ. Εγώ νομίζω ότι αναδεικνύονται δύο ε, ζητήματα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται που έχουν επικίνδυνε απολύξει. Ποια είναι αυτά, πρώτον, δεν θίγεται καθόλου το ζήτημα τη επιθετικότητα τη ίδια τη κυβέρνηση τη Τουρκία και τη αστική τη τάξη η αστική τάξη τη Τουρκία και η κυβέρνησή τη είναι επιθετική και προκλητική, ακριβώ επειδή, όπω το εξέφρασαν οι συνομιλητέ, θέλει να ανήκει και ανήκει στο δυτικό κόσμο και ο λεγόμενο δυτικό κόσμο, μέσα εισαγωγικά δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, την θέλουν μέσα για να θωρακιστεί η νοτιοανατολική του πτέρυγα. Αυτό είναι το έδαφο από το 1974 μέχρι σήμερα, όπου δημιουργεί διαρκώ την προκλητικότητα, την. Ε, Επιθετικότητα τη Τουρκία σε βάρο κυριαρχικών δικαιωμάτων τη Ελλάδα, με απαραί... απαράδεκτες πραγματικά αιτιάσει και αξιώσει. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο είναι ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό που έχουμε πει εμεί, Αν Καπαπαπέψου, από την αρχή. Τότε με τις διά... τα διάφορα χαστούκια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται ψηφίσματα ή τι δηλώσει του Μενέντε κτλ ότι η κυριαρχία, η εθνική κυριαρχία μια χώρα και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από καραμπόλα που θα γίνει σε μια ψηφοφορία τη Βουλή κάποιου άλλου κράτου ή μια κοινοβουλευτική επιτροπή των ΗΠΑ ή ενό ψηφίσματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο υπάρχει το υπόβαθρο που περιγράψαμε πριν, η ένταξη δηλαδή στα σχέδια, τα επικίνδυνα, του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτείων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν την Τουρκία μέσα, γιατί είναι, όπω οι ίδιοι λένε, στρατηγικό εταίρο και τη φυσάνε αέρα στα πανιά τη από όλε τι μπάντε. Γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο ζήτημα που θέλουν να λύσουν προ όφελο δικό του, το οποίο είναι το ζήτημα τη συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και αυτό δημιουργεί συνεχώ θερμέ αιστείε που μπορούν σε μία όξυνση να φέρουν κοντά και ένα διαφορετικό ενδεχόμενο. Και γι' αυτό ο ελληνικό λαό πρέπει να το έχει υπόψη του, πρέπει να παλέψει ενάντια στην εμπλοκή τη χώρα όπω σήμερα κλιμακώνεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, και βεβαίω να συνεργαστεί με εκείνε τις δυνάμεις και μέσα στην Τουρκία οι οποίε απορρίπτουν αυτά τα σχέδια, που είναι, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκία, με το οποίο εμεί έχουμε μια πάρα πολύ καλή, σταθερή συνεργασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Πάμε τώρα και στα λεπτά του Παρθενώνα, γιατί έχουν βγει δημοσίευματα από το Βρετανικό τύπο, τα οποία λένε ότι είναι σε μια διαπραγμάτευση, η οποία έχει βγάλει και καρπού για το δανεισμό του. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση σταθερά από την αρχή της εκλογής μας το 2019 επιδιώκει να ανοίξει ξανά μια ξεχασμένη δυστυχώς από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων συζήτηση την επιστροφή των γλυπτών και χαίρομαι κυρία Αρεύη που το λέτε, των γλυπτών και όχι των μαρμάρων, των γλυπτών του Μο Παρθενώνα. Βλέπουμε όμως ότι ενώ εξελίσσεται μια διπλωματία, μια πολιτιστική διπλωματία, υπάρχουν παραφωνίες. Εμείς τώρα θα πρέπει. Κάποιοι έχουν βγάλει συμπεράσματα, έχουν καταλήξει στο ότι είμαστε περίπου εθνικοί μειοδότε, επειδή κάνουμε έναν διάλογο να δούμε πώ μπορέσουμε και επαναφέρουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στη χώρα μα. Κάποιοι ήδη έχουν βγάλει συμπέρασμα. Μια διπλωματία για να είναι επιτυχημένη δεν μπορεί να είναι και το καταλαβαίνουμε όλοι δημόσια. Είναι μια διπλωματία η οποία εξελίσσεται και να σα το πω και διαφορετικά. Θα κριθούμε και από το αποτέλεσμα. Αντιπαραγωγικά και γκρινιάρικα, αυτό το οποίο κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, το βλέπουμε τι τελευταίε ημέρε, είναι να πυροδοτεί μια αρνητική εικόνα για τη χώρα μα. Ενώ θα έπρεπε να δείχνουμε ένα αραγέ, ένα ενωμένο μέτωπο για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο μα ενώνει. Και βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο και εδώ λειτουργεί μικροπολιτικά. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζητάει ενημέρωση επίση. Αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία πρώτη διαπραγμάτευση. Να σα κάνω μία ερώτηση. Εδώ μιλάμε για ένα εθνικό ζήτημα, σαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν διαπραγματευόταν, ο κύριο Κοτζιά έκανε ενημέρωση μέχρι τέλου για όλα τα σημεία και τι λεπτομέρειε στο υπόλοιπο πολιτικό κόμμα. Και εσεί ζητάγατε όμω με συγχωρείτε. Ναι, ζητάγατε και εσεί την Δεν ήσασταν στο, ναι, τότε, ναι, στο εδώ, κοινοβούλιο, εσεί ήσασταν. Αλλά η Δημοκρατία ενημέρωση. Το οποίο ναι. είναι εν τη γενέση του έχει ξεκινήσει. Κανένα δεν θα αρνηθεί όταν θα έρθει η ώρα την ενημέρωση. Δανεικά πάρουμε. Όπω ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του σπάει το εθνικό κόμμα τα... για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δανεικά θα τα πάρουμε. Πώ θα τα πάρουμε. Αν τα πάρουμε, κύριε Μαρκόπουλο, πώ θα τα πάρουμε δανεικά. Θα το δούμε. Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση. Να δούμε. Η εικόνα όμω που βγάζει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω και στη Βρετανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι μία εικόνα μιζέρια, γκρινιάρικη και εν τέλει αντιπαραγωγική και επικίνδυνη για το εθνικό έτσι αυτό είναι, ζήτημα. Έτσι είναι κύριε Βίτσα, γκρινιάζεται. Κοιτάξτε να δείτε. Ζηλεύεται ε, που το πάντα πολλής... καταφέρει η νέα δημοκρατία και η κυβέρνηση. Αυτό λέω ουσιαστικά. Υπάρχει πολλής κόσμος που λέει ότι αυτή τη στιγμή η ακρίβεια χτυπάει το κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Θα πούμε και για την ακρίβεια. Ε, θα πούμε. Ε, ε, όχι, εγώ θέλω να προσδιορίσω ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, μην εστιάζουμε μόνο σε ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό και εκεί πρέπει να ε, υπάρξει η κορύφωση και της κομματικής σύγκρουσης, αλλά και το ζήτημα των γλυπτών του Βαρθενώνα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, θέμα που έπρεπε να μας ενώνει αλλά δυστυχώ η δημόσια Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση κάνει μυστική διπλωματία. Τα μαθαίνουμε και άλλη μια φορά από το εξωτερικό. Και το βασικό τώρα πάλι ερώτημα και στο οποίο θέλουμε ενημέρωση είναι τι ακριβώ διαπραγματεύεται. Γιατί αυτά που μαθαίνουμε στην ουσία δίνουν την κυριότητα στο Βρετανικό Μουσείο. Κάτι που είναι κοινή, θα λέγε κανένα. Ελληνική θέση κίνη όλων των και κομμάτων Βίτσα. ότι θέσεις. η κυριότητα ανήκει ε, στην Ελλάδα. Και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι δυνατό να δανείζεσαι κάτι που σου έχουν εκλέψει. Άρα εμείς λέμε θα πρέπει να υπάρξει επίσημη ενημέρωση. Έχει σηκωθεί αυτό το θέμα. Η κυρία Μενδώνη σε καμία περίπτωση δεν έχει τοποθετηθεί ότι όχι, δεν είναι δάνειο, δεν τα θέλουμε ως δάνειο, όχι, δεν τα θέλουμε με ανταλλαγή. Τι να ανταλλάξουμε, εγώ δεν καταλαβαίνω. Ε, και ότι αυτό το θέμα. Να τους δώσουμε εμείς κάποια άλλα θέματα. Ναι, για πάλι, το πάλι πρασ... δικά μα. Ε, Όταν είπατε για ανταλλαγή. Ε, ναι, ε, εγώ δεν το είπα. Ε, τι γράφει ο τύπος, Ναι θελίτε. Αυτό είναι το λέω. Και το... ε... ε, ε, ε... ε, ε... λέω ότι τι, τι θα ανταλλάξουμε, ε, ε... δεν κατάλαβα. υπάρχει κανένα. Ε, 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 Υπάρχουν και μια πέτρα του στόμου στην Ελλάδα και γιατί θέλουν να τις δώσουμε πίσω. Κύριε να ακούσουμε και το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, Υ υπάρχει και εδώ μια... Ε, εντάξει, η συζήτηση και τα επιχειρήματα που τίθενται στο τραπέζι έτσι είναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλες συλλογέ που περιέχουν αποτελέσματα μέσα, τα οποία είναι αποτελέσματα κλοπής αρχαιοκαπηλείας και στη χώρα μα. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό το Μουσείο Γουλανδρή είχε φέρει τη συλλογή Stern. Επί τη ουσία, δηλαδή, κάνει κάποια μέτρα τα οποία αιτιολογούν την αρχαιοκαπηλεία που γίνεται. Έτσι. Mm. Δεν λέω ότι είναι αυτό, αλλά λέω ότι εδώ υπάρχουν πολλέ επικίνδυνε. ή το ζήτημα με το, το Μουσείο Κυκλαδική Τέχνη, υπάρχουν μία σειρά ζητήματα. Υπάρχουν και εσεί, όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσημη ενημέρωση για αυτό μια... το θέμα. Το θέμα είναι το εξή. Γιατί σήμερα και με τι σκοπό προσπαθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει ότι θα κλείσει μια συμφωνία με αυτού του όρου, γιατί αυτά τι διαρροέ που έχουμε δει και στο Guardian και σε άλλε εφημερίδε από τι δηλώσει. Και λένε και, και στο τέλο αναδιπλώθηκε και ζητούσαν συγγνώμε. Μην του έχουμε ζητήσει. Μην μπλέκετε τα Μόνο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ζητήσει. Αυτό δεν αποδεικνύει κάτι. Αυτό δεν αποδεικνύει κάτι που λέτε. Δηλώσει του κυρίου Γεραπετρίτη διάβασα εγώ στα ξένα μέσα. Δεν διάβασα άλλων δηλώσει. Υπουργών τη κυβέρνηση διάβασα εγώ. Τι ο κ. Γεραπετρίτη, Ότι δεν συζητάμε την επιστροφή. Συζητάμε την έκθεση. Ταυτόχρονα το Βρετανικό Αλέτης. Μουσείο αναγγεί, το αναγγέλει ότι θα ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η συζήτηση. Το θέμα είναι γιατί σήμερα που πραγματικά ο ελληνικό λαό βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη θέση, φαντάζομαι θα συζητήσουμε και στη συνέχεια. Μια θέση για την οποία την άσχημη με τα τσακισμένα δικαιώματα που αδυνατεί να τα βγάλει πέρα, την κύρια και τη βασική ευθύνη την έχει η κυβέρνηση τη Δημοκρατία. Με τον τρόπο που διαχειρίστηκε όλα αυτά τα ζητήματα. Και την πανδημία, και το ζήτημα τη ακρίβεια, του πληθωρισμού, τη ενεργειακή φτώχεια. Γιατί σήμερα προσπαθεί να δημιουργήσει δηλαδή άλλο ένα αφήγημα, να αφαιρέσει κριτήριο, το οποίο σήμερα είναι κριτήριο ψήφου για τον ελληνικό λαό, η διαχείριση δηλαδή η οποία έκανε. <coughs> με συγχωρείτε. Άρα Πώς. αυτό νομίζω είναι το βασικό ζήτημα. Σαφώ η θέση δική μα είναι συγκεκριμένη, ότι πρέπει να επιστρέψουν χωρί περιστροφέ τα γλυπτά, τα μάρμαρα, ό,τι έχει αφαιρεθεί από την Ελλάδα και αποτελεί η ιστορική τη κληρονομιά. Έχουμε τοποθετηθεί με ερωτήσει και πριν από έξι μήνε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν ήταν η Βρετανία ακόμη μέλο Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απαντήσει που παίρναμε και από την Κομισιόν ήταν πάντα ίδιε. Ότι εμεί δεν έχουμε αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να πούμε κτλ. Και μάλιστα σε ψήφισμα τη τελευταία Ολομέλειας του Δεκεμβρίου, με θέμα τον πολιτισμό, υπάρχει συγκεκριμένο εδάφιο το οποίο αναφέρεται στου κλεμμένου πολιτιστικού Αμπρού και δεν κάνει ούτε μία αναφορά στα αλληλυγίνια μάρμαρα. Ούτε μία αναφορά

Κακά τα ψέματα, η, η κυβέρνηση θα κρυθεί στο πεδίο τη ε, ακρίβεια και μπαίνουμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Τώρα, αν θα γίνουν σε 2,5 μήνε, σε 3,5 κύριε Μαρκόπουλα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε ότι ενώ ο πληθωρισμό πέφτει, λόγω ότι πέφτει το φυσικό αέριο, ε, αυτή η ενεργειακή κρίση δηλαδή κάπω αποκλιμακώνεται, από την άλλη, βλέπουμε τα τρόφιμα να παίρνουν την ανίωση. Από αύριο Δευτέρα 30% κάποια τρόφιμα, κάποια άλλα προϊόντα στα ράφια του σούπερ μάρκετ 10, 15, 30%, Ράζα με 15%. Αρκεί το market pass, για παράδειγμα. Ε, για να καλυφθεί αυτή η χασούρα από τα νοικοκυριά. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα πληρώνανε καύσιμα, ρεύματα, πέρα από τι επιδοτήσει που είχατε δώσει εσεί. Κύριε Σιαδήμα, δεν είναι μόνο το Market Pass, δεν είναι μια περιοριστική μόνο πολιτική σε ε, ένα ε, αυτό θα μέτρο. Αυτό Βλέπουμε ότι έχει ανοίξει μια βεντάλια μέτρων. Θα, θα σα θυμίσω το εξή, επειδή ακούω διάφορε ερμηνείε ότι είναι προεκλογικά όλα αυτά κτλ. Προεκλογική ήταν η μείωση του ένφια που βοήθησε το πορτοφόλι του ελληνικού μέσου νοικοκυριού. Το 2020 ξεκίνησε αυτό. Προεκλογικές ήταν οι 52 μειώσεις φόρων. Προεκλογική είναι η αύξηση των συντάξεων που είχαν προγραμματιστεί και ανακοινωθεί εδώ και μήνες. Πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια και έως 7,7%. Το γεγονός ότι αυξάνουμε το εισόδημα των εργαζόμενων με τον κατώτατο μισθό και την αύξησή του. Ναι, αλλά είναι όλα αυτά. Απριλίου. Αν τα βάλετε αθρηστικά, είναι πάνω από τι αυξήσει οι οποίε έχουν υπάρξει στα προϊόντα λόγω διεθνού συγκυρία, λόγω, λόγω κάποια εθνικής... Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο, κύριε Βίτσα. Οι μόνοι όμω, βλέπουμε, οι οποίοι μιλάνε για ακρίβεια μιτσοτάκι, κατά το πρότυπο των Αμερικανών Ρεπουμπλικάνων που λέγανε ακρίβεια Μπάνιντεν των Τραμπιστών, είσαστε εσεί. Σε όλο τον πλανήτη υπάρχει το πρόβλημα τη αυ... α... ακρίβεια. Το θέμα θα κάνετε. Είναι Χαίρομαι εδώ... που ο κύριο Τσίπρα πριν από 15 μέρε το αντιλήφθηκε ότι είναι διεθνέ το ζήτημα. Όμω είναι διεθνέ το ζήτημα. Σα κατηγορεί εδώ η αντιπολίτευση ότι επιδίδεστε σε μια επιδοματική πολιτική με σκοπό να κερδίσει στι επόμενε εκλογέ. Κυρία Ρεύη, ακούστε. Φόρου γι' αυτό και δεν κάνετε μείωση του φόρου κατανάλωση, γι' αυτό και δεν κάνετε μείωση του εισφορικού. Ο κύριο Τσίπρα από φόρο. το βήμα τη Βουλή, όταν ήταν πρωθυπουργό, είχε πει και προκαλώ όποιον θέλει να μπει στο YouTube να δει τι δηλώσει του. Όταν ήταν πρωθυπουργό, όχι τώρα που είναι εύκολη η αντιπολίτευση, ότι ο ΦΠΑ στα τρόφιμα δεν μπορεί να περάσει στο τελικό καλάθι γιατί φτάνει μειωμένο και στο τέλο δεν βοηθά. Ο κύριο Τσίπρα δεν το είπα εγώ. Εμεί λοιπόν τι κάναμε. Φέραμε το market pass, φέραμε ενεργεια, το πλαφόν στην ενέργεια, φέραμε μια σειρά μέτρα τα οποία εμεί θεωρούμε ότι ω μείγμα πολιτική είναι πολύ πιο ανακουφιστικά. Κρινόμαστε. <σχερή> <σχερή> κύριε Μαρκόπουλο, για να Κοιτάξτε να δείτε, εγώ χαίρομαι που ο κύριο Μαρκόπουλο αποδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια. Ε, τώρα, η θέση Νέας Δημοκρατία είναι ότι και η, ακρίβεια, Ευρώπη, και η ακρίβεια είναι. αλλά είναι για, δώ, για εδώ μιλάμε, με κύριε Μαρκόπουλε, εμεί το ίδιο σεις, και δηλαδή. με τι τιμέ των καυσίμων και τις ε, τιμέ τη θέρμανσης. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχουν πολύ σοβαροί εξωγενεί παράγοντες. Υπάρχουν. Όμω τι κυβερνήσει τι εκλέγουμε για να διαχειριστούν κρίσει ε, κατά κύριο λόγο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στις τιμές των καυσίμων επί 19 ημέρες. Επί 19 ημέρες. Και δεύτερο, ακούγονται άθλιες, θα έλεγα και ψευδείς θεωρίες, ότι εμείς επειδή αγοράζουμε μετά από ένα μήνα, γι' αυτό παραμένουμε τόσο ψηλά. Ενώ αν κάποιος διατρέξει όλη τη χρονική περίοδο, από τις αρχές περίπου του 2000, 21 και έτσι θα δει ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάντοτε στις τουλάχιστον μία από τις πέντε πρώτες θέσεις στην Ευρώπη των 29. Άρα εδώ κάτι γίνεται. Εδώ έχεις τα καύσιμα, εσχροκέρδια για τις τιμές των καυσίμων και θέρμανσης. Αυτή η εσχροκέρδια επιβαρύνει μαζί με την αύξηση της ακρίβειας τα είδη λαϊκής κατανάλωσης και η κυβέρνηση προτιμάει να ανεβάζει την, την, το φορολογικό έσοδο. Ήδη φέτος, το 2022, έχουμε 5 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τα προϋπολογιστέντα για το 2021, 5 δισεκατομμύρια ευρώ και από αυτά ένα κομμάτι να το δίνει με επιδόματα. Εμείς λέμε το εξής. Ότι θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα σταθερά ή άλλα έστω για την περίοδο της κρίσης που θα δημιουργούσαν μια βάση φτηνότερη για το, για το λαϊκό νοικοκυριό. Το έχετε υπολογίσει. Ήδος φόρος ειδικός φόρος ο... κατανάλωσης. Για τα κάψιμα λέτε. Αυτό. Ναι. Είναι με αυτόν τον τρόπο που το λέμε εμείς είναι 1,5 δισεκατομμύριο. Ναι, από πού θα το βρείτε. Μα, μα, από φορολογίε από αλλού. Θα μα, τα πάρουν, πάρουν λέω... από αλλού. Κατά, το κύριο θα τα πει ο Βίτσα. Από εκεί θα, θα το θα λέω ότι είναι. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, εμεί τα δίνουμε. Ακόμα όταν θα εισπράξετε κάτι, αν μου πείτε. Κύριε Νικολάου, 5 δισεκατομμύρια. Για να το κεφάλαιο, ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το φορολογήσε. Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό και με συγχωρείτε, κύριε Νικολάου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα παραπάνω φορολογικά έσοδα για το 2022. Εγώ λέω λοιπόν, με βάση αυτό, να μειώσουμε. Όπως το έκανε και η Ισπανία. Όπως το έκανε και η Πορτογαλία. Όπως το κάνει και άλλες χώρε. Δεν πέτυχε όμως Δεν είμαστε η πρώτη χώρα. Δεν πέτυχε χώρα. Η Ισπανία ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει. <σχετίζε> δεν το μοντέλο που εφαρμόζεται και στην Ιβυρική Χερσόνησο... Είναι πάνω κάτω το ίδιο μοντέλο που εφαρμόζεται και εδώ. Απλά είναι διαφορετικό το πώ επιλέγουν να κατανέμουν οι κυβερνήσει εκεί τα διάφορα επιδόματα, εφάπαξ, σε ποιου κτλ. Και αν ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά και στι δύο περιπτώσει αυτό που κερδίζει είναι μεγάλη όμιλη, για παράδειγμα, τη ενέργεια. Και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μία σταθερά στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Και στην πανδημία και στην ενεργειακή κρίση και στον πληθωρισμό και στην ενέργεια. Ποιου ωφέλισε με τα δεκάδε δισεκατομμύρια του φαρμακοβιομήχανου, του εφοπλιστέ, του μεγαλοξενοδόχου, του tour operators, τι ανανεώσιμε πηγέ στον κατασκευαστικό τομέα. Ποιο έμεινε να τα πληρώνει, εργάτε και υπάλληλοι με τσακισμένου μισθού, εσύ. Εθνικό σύστημα υγεία αθωράκιστο, ξεθεωμένη η υγειονομική και σε τελική ανάλυση οι επαγγελματίε φεσωμένοι. Αυτά είναι τα μέτρα που πήρε. Βεβαίω εδώ για να, είμαστε, για να μην κάνουμε μόνο μια συζήτηση στον αέρα. Ή, είχε, βέβαιος, είχε και χορηγό η κυβέρνηση σε όλα αυτά τα μέτρα που πήρε. Και ο καλύτερο χορηγό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν το λέω μόνο τώρα που έχει προκύψει το ζήτημα με τι ελλείψει των φαρμάκων, όπου τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου σταθούν και όπου βρεθούν, υιοθετούν την ίδια επιχειρηματολογία τη κυβέρνηση που οδηγεί στην αύξηση του κόστου που θα την πληρώσει πάλι ο λαό. Θα σα απαντήσω τώρα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Λοιπόν, και ο κύριο και ο κύριος Ξαντό. Αλλά ακόμη και για όλα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριο Βίτσα πριν. Ειδικό φόρο κατανάλωση. Μα πριν από δύο μήνε έγινε συζήτηση για το αν θα συνεχιστεί αυτό ο φόρο στο ελληνικό κοινοβούλιο και το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ψήφισε τι φοροαπαλλαγέ για του εφοπλιστέ, για το αφορολόγητο πετρέλαιο. Και Άρα το... λοιπόν, εκεί κρινόμαστε όλοι. Το ΚΚΕ έκανε πέντε προτάσει συγκεκριμένε, ε. τροπολογίε, ε. ενάντια στου πληστηριασμού, επαναφορά 13 τη σύνταξη, αύξηση του εισοδήματο σε αυτά τα μέτρα για να μπορέσει να ανασάνει ο λαό. Και είτε με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αυτέ μοίραν στο σιρτάρι. Ε.